αδίφορο της κυβέρνησης. Αποφάσισε να αναταχύνει και τον απεργιακό αγώνα των εκπαιδευτικών μετά την επιστράτευση του αγώνα των αυτεργατών, του αγώνα των εργαζόμενων στο μετρό και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με αυτό το βάναρο μέτρο την υποκρίση της απόφασης της κρίσης της προβλήσης για απεργία, η κυβέρνηση μετατρέπει κάποια απεργιακή και αγωνιστική κοινοποίηση που συνεχιστά φέρει διόνιμο αδίκημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ καταγγέλει την πολιτική επιστράτευση στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι παραβιάζονται βασικές δημοκρατικές ελευθερίες όπως είναι το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας. Θεωρούμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι δημοκρατική εκτροπή. Καλούμε όλους τους δημοκράτες εργαζομένους να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, να στηρίξουν τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε για την υπεράσπιση των 10.000 συμβασιούχων που απολύονται και των 4.000 μονίμων εκπαιδευτικών που βία ξεριζώνονται από τις οικίες τους. Ο αγώνας συνεχίζεται. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για την απόφαση της ΑΔΔ? Δηλαδή, τι είπατε στην ΑΔΔ για να καταλαβαίνει ο κόσμος και τι αποφάσισε η ΑΔΔ? Ζητήσαμε από την ΑΔΔ να κηρύξει απεργία στις 17 του μηνός, την ημέρα Παρασκευή, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, ώστε να δείξει η ΑΔΔ έμπραχτα την αντίθεση του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς η ΑΔΔ προχώρησε στην κήρυξη απεργίας την Τρίτη. Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή δεν σηματοδοτεί τίποτα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για τη στάση της ΑΔΔ. Πιστεύετε παρόλα αυτά ότι ο αγώνας σας έχει απήγηση στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή μπορείτε να ελπίζετε σε συμπαράσταση? Πώς θα το πω? Εμείς θεωρούμε ότι παρά την κυβερνητική προπαγάνδα και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που τηρούν εχθρική στάση, μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας αντιλαμβάνεται ότι είναι αγώνας για τη διασφάλιση 15.000 θέσεων εργασίας. Και οι Έλληνες δεν είναι ανάλγητοι. Η κυβέρνηση σκέφτεται να απολύσει ισορροπία δημοσίων υπαλλήλων. Πιστεύετε ότι στον κόσμο των δημοσίων υπαλλήλων θα βρείτε συμπαράσταση? Εκτιμώ ότι θα βρούμε συμπαράσταση. Εμείς απευθυνόμαστε σε κάθε δημόσιο υπάλληλο, αφού αναφέρεστε στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά απευθυνόμαστε και σε κάθε Έλληνα. Θεωρούμε ότι η λογική του εφησυχασμού είναι λαθασμένη λογική. Γιατί όταν έρχεται η σειρά του καθενός, δεν υπάρχει κανένας άλλος να τον υποστηρίξει, αν αυτός προηγούμενα δεν είχε δείξει κοινωνική ευαισθησία. Με στρατιωτικό νόμο δεν μπορεί να λειτουργήσει η παιδεία. Η παιδεία δεν μπορεί να υπάρξει με επιστρατευμένους εκπαιδευτικούς. Στρατιωτικοποιημένο σχολείο δεν είναι εκπαίδευση. Αυτή την ώρα σύσσωμος ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι είναι στο πλευρό των καθηγητών και θέλουν να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο. Γιατί ο αγώνας των καθηγητών είναι για τη στήριξη και την αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνία με τους εργαζόμενους επιστρατευμένους, με τον έναν μετά τον άλλον κλάδο εργαζομένων που αγωνίζεται σε επιστράτευση. Με επιστράτευση δεν έχει μέλλον ο τόπος. Μέλλον έχει με μια πολιτική η οποία θα απαλλάξει τον τόπο από την Τρόικα και τα μνημόνια. Η κυβέρνηση είναι το παρελθόν, το μέλλον είναι μια νέα προοδευτική πορεία για την Ελλάδα.
Στηρίζουμε τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών μας, των καθηγητών μας, καταγγέλουμε την επιστράτευσή τους. Αυτοί που τόσα χρόνια έχουν εξαθλειώσει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν εξαθλειώσει τους μαθητές και τις οικογένειές τους, κάθε μέρα μαθητές υποψητίζονται στα σχολεία, δεν έχουμε βιβλία, συγχωνεύονται σχολεία, καθηγητές απολύονται, προσπαθούν ξαφνικά να μας πείσουν ότι νοιάζονται για τον μέλλον μας και για τις εξετάσεις μας. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ και λέμε ότι οι καθηγητές έχουν δίκιο και τους στηρίζουμε. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε όλους τους καθηγητές μας. Είμαστε εδώ έξω από τις τάξεις μας για να δείξουμε ότι δεν έχει σημασία πότε γίνεται η απεργία, δεν έχει σημασία πότε είναι συνηθισμένο στα αυτιά μας να γίνεται μια απεργία Σεπτέμβρη, αλλά και τώρα είναι μάλλον η σημαντικότερη στιγμή, τώρα που η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν συνομιλεί με εμάς, δεν συνομιλεί με κανέναν από εμάς και απλά ανακοινώνει τα μέτρα της τη μεγάλη εβδομάδα, τη στιγμή που κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Τη στιγμή που απλά τα ανακοινώνει είτε για να τα επιβάλλει είτε για να διχάσει όλους εμάς. Έχει διχάσει τους συμμαθητές μου μέσα στην τάξη, έχει διχάσει τις οικογένειές μας, μας έχει διχάσει όλους και τελικά αυτό ήταν μάλλον που κατάφερε. Οπότε είμαστε εδώ ουσιαστικά για να δείξουμε ότι δεν έχει σημασία οι δύο παραπάνω ώρες που θα δουλέψουν οι καθηγητές. Σημασία έχει ότι με αυτές τις δύο παραπάνω ώρες θα χάσουν τη δουλειά τους τόσοι άλλοι. Και αν μπορούσαμε όλοι εμείς οι μαθητές, ακόμα και τρίτης ηλικίου που δίνουμε πανελλήνες και που είναι τόσο σημαντικό, να σταματήσουμε να σκεφτούμε λίγο τους εαυτούς μας και να δούμε ότι και 10 μέρες παρακάτω να πάει, 15 μέρες παρακάτω να πάει, ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό παρά να χάσουν τη δουλειά τους τόσοι άνθρωποι και να περάσει κάτι τέτοιο. Οπότε, μακάρι αφού είμαστε καθηγητές και μαθητές στο ρόλο εδώ να γίνει αυτό που έγινε στην Ισπανία, να τα τραπούν όλα και σαν να μην έγινε τίποτα. Ο αγώνας των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνει η απάντηση στην αυθαιρεσία και στην αναλγησία της κυβέρνησης. Μπορεί να είναι το ξεκίνημα για το πάνδημο παλαϊκό ξεσηκωμό. Αυτή είναι και η λύση. Μπροστά σε αυτό δεν είναι μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί, έχουν μαζί τους όχι μόνο τα παιδιά και τους γονείς, έχουν τον ελληνικό λαό μαζί τους. Εάν μπορούμε να σταματήσουμε την κυβερνητική πολιτική, την κυβερνητική επίθεση, τότε θα χρωστάμε μεγάλη χάρη στους εκπαιδευτικούς για το ξεκίνημά τους. Η κυβέρνηση για πολλωστή φορά το τελευταίο διάστημα ακολουθεί τη διαδικασία της επιστράτευσης για να επιβάλλει τις ρυθμίσεις της στον ελληνικό λαό. Αυτή τη φορά σε έναν πολύ ευαίσθητο χώρο, στον χώρο της παιδείας, επιστρατεύει καθηγητές, επιστρατεύει ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο βουλώνει τα στόματα της κοινωνίας για να μην έχουν το κουράγιο να αντιδράσουν σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούν, στις δεκάδες χιλιάδες απολύσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα και στην φτωχοποίηση της κοινωνίας μας. Είμαστε εδώ, αντιδρούμε, αντιστεκόμαστε, είναι μαζική σήμερα η κινητοποίηση και ο κόσμος θα είναι αυτός ο οποίος δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι.
επιστράτευση των καθηγητών στο τέλος της σχολικής χρονιάς αποτελεί ένα αποκορύφωμα μιας κυβερνητικής πολιτικής που ως στόχο έχει να διαλύσει το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Αν δούμε όλες τις επικεντρωτικές μεταρρυθμίσεις από τον νόμο Διαμαντοπούλου έως τα βιβλία που δόθηκαν πέρυσι το Δεκέμβρη για την σχολική χρονιά έως και την επιστράτευση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το Υπουργείο συνεχώς απαξιώνει την παιδεία με σκοπό να εισβάλλουν ιδιωτικά συμφέροντα σε αυτήν. Νομίζω ότι είμαστε μια γενιά η οποία δεν έχει μέλλον, η οποία θα μπει σε ένα πανεπιστήμιο διαλυμένο. Δεν θα έχει κανένα ανθρώπινο δικαίωμα, κανένα πολιτικό δικαίωμα, καμία ελπίδα. Εμείς εδώ σήμερα είμαστε για να στηρίξουμε τους καθηγητές στο δίκαιο αγώνα που συνεχίζουν και κάνουν. Θα τους στηρίζουμε μέχρι την τελική τους νίκη και νομίζω ότι πρέπει μαθητές και καθηγητές μαζί να παλέψουμε για ένα κοινό μέλλον, για ένα μέλλον χωρίς αυτούς, που την εξουσία και το μέλλον θα ανοίξει σε εμάς. Αυτός ο αγώνας σήμερα δεν είναι αγώνας μόνο των καθηγητών μας, είναι και αγώνας δικός μας. Σήμερα αγωνιζόμαστε για το μέλλον, γιατί το μέλλον δεν είναι σχεδιασμένο έτσι μόνο των καθηγητών μας, έτσι είναι το σχέδιο για όλους μας. Έτσι θα είναι το αυριανό σχολείο, το σχολείο των αδερφών μας, των μικρότερων. Έτσι δεν είναι το μέλλον και το πορτοφόλι των γονιών μας. Εμείς δεν έχουμε λεφτά άλλο, ας πούμε. Οι γονείς μου δεν έχουν λεφτά για τα μικρότερα αδέλφια μας. Έτσι το βλέπουμε δίπλα μας. Αν θέλουμε να το δούμε σε επίπεδο κοινωνίας, δεν έχουμε τίποτα και πάλι δεν μας αφήνουν να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που δεν έχουμε και για αυτά που θέλουμε να αποκτήσουμε. Καταγγέλουμε λοιπόν τις πραξικοπηματικές μεθόδους καταστολής του αγώνα των καθηγητών μας. Αγωνιζόμαστε για παιδεία ίση για όλους. Αγωνιζόμαστε γιατί δεν θέλουμε να ριωθούν τα όνειρά μας. Τα όνειρα είναι δικά μας και τα όνειρα είναι στα μέτρα μας, δικά μας.